Γεια χαρά σε όλους. Γεια χαρά από μένα και από τον Γιώργο, τον οποίο τον αγκάρεψα και τον έχω κάνει ο Ευχαριστώ πολύ Γιώργο, να είσαι καλά. Λοιπόν, με την ευκαιρία που ήπιαμε ε, ένα ε, πολύ ωραίο καφέ και μιλήσαμε για τη μηχανή του Γιώργου, είναι... θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα σήμερα σχετικά με τις διαφορές που έχουν οι μεταλλικές ε, βάσεις, οι μεταλλικές μπαγκαζιέρες με τις υφασμάτινες. Αν έχετε παρατηρήσει αν έχετε ακολουθήσει μάλλον το κανάλι θα έχετε καταλάβει ότι τη μηχανή τη χρησιμοποιώ όχι μόνο για μέσα στην πόλη για να κάνω και τις βόλτες μου ε, εκτός, ε, εκτός Ηρακλείου αλλά και εκτός Κρήτης οπότε σε κάποια φάση κι εγώ είπα να μεταπέσω από τα υφασμάτινα σαμάρια στα ε, μεταλλικά τώρα τι διαφορές έχουν αυτά τα δύο διαφορετικά είδη μεταφοράς πραγμάτων. Υπάρχουν διαφορές, παιδιά, τις οποίες θα σας τις πω και ο καθένας με βάση τα δικά του θέλω και τις δικές του ανάγκες θα αποφασίσει τι θέλει και τι δεν θέλει. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στις δύο λύσεις. Δεν είναι, δηλαδή, αν, α, δεν έχουν μόνο πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα. Πάμε καταρχήν στα σκληρά. Τα σκληρά τα οποία είναι αλουμινίου Προφανώ ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο έχουν είναι η ευκολία με την οποία τοποθετούνται και η ασφάλεια την οποία σου παρέχουν. Έχουν τα συγκεκριμένα τέλο πάντων τη GV, έτσι κι αλλιώ φαίνεται. μπαίνουν πάνω σε μία βάση, κλαπ, κλειδώνουνε, Αυτό ήτανε. πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία τοποθέτησης σε σχέση με αυτά τα, τα υφασμάτινα τα οποία για να το τοποθετήσει, θα πρέπει να σηκώσει τη σέλα. Θα πρέπει να το τοποθετήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι λιγάκι πιο εύχριστα τα ε, τα μεταλλικά. Επίση, ε, από άποψη ασφάλεια, εδώ υπάρχει η γνωστή κλειδαριά κλαπ, ενώ αυτά εδώ εύκολα κάποιο παιδάκι μου άμα θέλει, ε, πάει και τα ανοίγει και με ένα σουγιαδάκι μπορεί να σου πάρει τα πράγματα. Βέβαια και εδώ να πούμε και την αλήθεια αν θέλουν να στο σπάσουν θα στο σπάσουν αλλά εντάξει, σίγουρα η ασφάλεια είναι πολύ πολύ ε, μεγαλύτερη και η ευκολία. Αυτό στο οποίο ε, υπερτερούν τα μεταλλικά προφανώς είναι η οργάνωση που μπορούμε να έχουμε μέσα στα πράγματα μας. Ε, υπάρχουν και εσωτερικές ε, βαλιτσούλες βαλιτσούλες Εσωτερικές θήκες για τα μεταλλικά, αλλά και ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε εσωτερικές θήκες, πιο εύκολα οργανώνει κανείς τα πράγματά του εδώ παρά εδώ. Αδιάβροχα, αδιάβροχα αλλά με τη βοήθεια των ειδικών ε, αδιάβροχων καλυμάτων που έχουν, αλλά εδώ σίγουρα μιλάμε για μεγαλύτερη ε, προστασία. Πάμε σε πτώση τώρα. Hm. Μπορεί να λειτουργήσει το σαμάρι μας, hop, μπορεί να λειτουργήσει το σαμάρι μας σαν προστατευτικό σε μία πτώση. Ναι, μπορεί. Αυτό πολύ περισσότερο από αυτό. Το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι μαλακό. Έτσι, εδώ η, η ενέργεια θα απορροφηθεί. Και μάλιστα ε, τα συγκεκριμένα έχουν και ένα σχεδιασμό εδώ, έτσι, τέτοιο που να μας βοηθάνε να μην εγκλωβιστούμε σε περίπτωση που πέσουμε. Τώρα, συνεχίζουμε. Μειονεκτήματα των μεταλλικών έναντι των ε, μαλακών. Καταρχήν η τιμή. Ενδεικτικά θα σας πω. Το συγκεκριμένο set που είναι βέβαια 36' το αγόρασα σε προσφορά πάνω από 4 εκατοστάρικα και ε, το συγκεκριμένο σετ κάνει γύρω στα 120 ευρώ. 120-150, γύρω στα 150 κάνει το, η πιο μεγάλη πρόταση, η Σαραντάρα. Άρα η διαφορά τιμή είναι, ε, είναι εμφανή. Και τα δύο χρειάζονται κάγκελα για να καθίσουν πάνω στη μηχανή. Ε, τα κάγκελα, αν θέλετε να παίρνετε μόνο σαμάρια, δεν χρειάζεται να πάρετε τα κάγκελα τα οποία είναι της, της, τα μονοκή. Οπότε βρίσκεται με γύρω στα 70 ευρώ. Ενώ τα κάγκελα του, συγκεκρι... του συγκεκριμένου set τα είχα πληρώσει ένα 120 σάρι. Να το έχετε αυτό υπόψη σας, γιατί τα λέμε ε, όλα. Πάω να δω τι λένε τα σκονάκια μου, κλασικά. Ε, δεν μετα. Ναι. Τώρα, αν πούμε ότι... Θα κινηθούμε μόνο στο δρόμο ασφάλτινα Προφανώς τα συγκεκριμένα τα μεταλλικά είναι πιο ασφάλτινα Ενώ όχι ότι και αυτά δεν πάνε άσφαλτο Πηγαίνουν άσφαλτο αλλά για off-road καταστάσεις κάνουνε Και βέβαια θα έχετε δει και εσείς ότι υπάρχουν τώρα και κάποια set ε, Μαλακών ε, ε, βαλιτσών, μπαγκαζιερών Τα οποία είναι ύφασμα η πλάτη τους είναι μεταλλική, ακριβές είναι βέβαια αυτές οι προτάσεις έτσι και πάνω στις οποίες είναι πιο ατβέ. Χτίζεται δηλαδή, μπορείτε να προσαρμόσετε επιπλέον ε, βαλίτσες, ε, νερά, το ένα το άλλο. Αυτά είναι μια τελευταία τάση κυρίως για τα παιδιά τα οποία ανεβαίνουν στα βουνά, ε, κατεβαίνουν από τα βουνά και δεν θέλουν τα, τα μεταλλικά αλλά θέλουν κάτι πιο εύχριστο, ε, κάτι το οποίο να το διαμορφώσουν όπως θέλουν αυτοί. Λοιπόν, εγώ δεν πάω στα βουνά, εγώ πάω άσφαλτο, πήρα αυτά, εννοείται προφανώς ότι πάνω εδώ μπορώ να βάλω τα γνωστά όπως ξέρετε, λουκάνικα, παραλουκάνικα, το ένα, ή από πίσω να βάλω τους διάφορες αντάπτορες για νερά, βενζίνες κτλ, κτλ εντάξει είναι καταστάσεις τώρα ε, λίγο όχι τραβηγμένε, αλλά τέλο πάντων δεν θα το κάνω άμεσα. Στην ερώτηση λοιπόν, τι να προτιμήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαστε ζωντανό κανάλι. Τι να κάνουμε, περά και τα σκάφη και μα Στην ερώτηση λοιπόν, το τι να προτιμήσετε, πάλι πρέπει να ρωτήσω τον εαυτό σα. Πόσα ταξίδια θα κάνετε το χρόνο που θέλετε να πάτε. Ποια, εσείς τι θέλετε να κάνετε. Έχετε τα λεφτά στην αρχή και θέλετε να είστε συνέχεια στον δρόμο, σε ταξίδια, ε, να, 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 φ, να τη μηχανή σας και να αισθάνεστε μια περισσότερη ασφάλεια, να χωράει και πιο πολλά πράγματα. Μεταλλικά. Εντάξει, θα κάνετε ένα ταξίδι κάθε που και τόσο και εντάξει δεν σας νοιάζει και τόσο πολύ η ασφάλεια και η ευκολία και ας ταλαιπωρηθείτε και λίγο. Η φασμάτινα. Έχω χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα σε ένα-δύο ταξίδια και μέσα στην Κρήτη και εκτός δεν είχα θέμα, απλά κάθε πρωί όταν ήταν να μετακινηθούμε σαν παρέα κατέβαινα μισή ώρα πιο μπροστά για να δω πόσα ακριβώς θα το τοποθετήσω, πώς θα τα δέσω, πώς θα τα ασφαλίσω ε, ενώ με αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αυτά τα λιγά, έτσι, προφανώς υπάρχουν και άλλες λύσεις, έχω δει εφαρμογές σε αλουμινίου όπου φίλοι έχουν βάλει μέσα, έχουν προσαρμόσει ε, συστήματα φόρτισης, διάφορα πράγματα τα έχουν μόνιμα μέσα. Εντάξει, είπαμε, ο καθένα το προσαρμόζει όπω θέλει. Αυτά τα λίγα από μένα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά. Να ευχαριστήσω και τον Γιώργο που βούκαρε τον Οπερατέ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Έτσι, yeah. θα πληρωθεί με αυτοκόλλητα κρικρή έτσι. Αν έχεις, κάνα έξτρα. Θα σου δώσω, θα σου δώσω. Εγώ τώρα θα πηγαίνουμε 10 συν 10 συν 10 άλογα. Στο τέλο θα πάει θα... 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 και το. Γαγιαμπούσα <χαλιαμούσα> <χαλιαμούσα> το κάνουμε. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχετε απορίε, γράψτε τι από κάτω. Έτσι. Ε, να προσέχετε να φοράτε τον εξοπλισμό σα και για χαρά σε όλου.